Περίεργη χρονιά το 2022. Ξεκινήσαμε με πόλεμο, με συνέχεια της πανδημίας του COVID-19 και τα πράγματα δεν εξελίσσονται πραγματικά για όλους μας όπως το θέλαμε ή το περιμέναμε ή το ευχόμασταν. Είναι μια χρονιά περίεργη, μια χρονιά γεμάτη δυσκολίες για όλους μας ανεξαιρέτως, αφού και εσείς το έχετε συνειδητοποιήσει ότι με όποιον και να μιλήσετε, κανένας δεν θα πει εύκολα καλά νέα. Συνήθως θα μιλήσει για άγχη, ανησυχίες και προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε κάθε σπίτι. Καλημέρα κύριε Κοσμά. Καλημέρα σου. Εγώ αυτό. Γιατί αυτό κύριε Κοσμά. Αυτό θέλω χρυσέ μου, τη δίνω τη γραμμόλα ή τη δίνω ή δεν τη δίνω. Αυτό θέλω, να έχει πολύ σουζάμι, βάλε αυτό. Μα, άντε, θα πάρει τώρα και τι, θα πάρει. Θα πάρω και τυράκι, θα πάρει. Τυράκι σήμερα Παρασκευιάτικα, θα πάρω τυράκι, τσάκω τη γραμμόλα. Παρασκευή, θες Παρασκευή, σήμερα όλο Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στην παρέα μας. Είμαστε λίγο πριν τις Άγιες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και του εορτασμού του Αγίου Πάσχα. Και εμείς εδώ στη Σιγκαπούρη προετοιμαζόμαστε, αφού δόξα τω Θεώ η Σιγκαπούρη από 1η Απριλίου χαλάρωσε λίγο τα μέτρα που υπήρχαν για τον κορονοϊό, οπότε υπάρχει ίσως μια κάποια ευκολία για να γιορτάσουμε τις Άγιες αυτές οι μέρες οι οποίες έρχονται, αλλά και να μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι, αφού τα πράγματα εδώ με την πανδημία μάλλον φαίνονται ότι βρίσκονται σε μια σχετική ύφεση. Φυσικά υπάρχουν κρούσματα, φυσικά υπάρχουν μέτρα, αλλά οι δείχτες δείχνουν ότι υπάρχει μια καλυτέρευση. Μακάρι να μπορούσαμε να το πούμε αυτό και σε άλλα μέρη της Νοτιοανατολικής Ασίας, αφού όλοι έχετε αντιληφθεί ότι σε άλλα μέρη εδώ πέρα της περιοχής μας τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Τα περισσότερα κράτη της Ασίας, τα 2 χρόνια και πλέον όπου υπάρχει η πανδημία με τον COVID-19, έχουν επιλέξει την πολιτική του μηδενικού κρούσματος. Από αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχει έστω και ένα κρούσμα, θα πρέπει να ληφθούν τα περισσότερα και τα πιο δυνηρά μέτρα. Και γι' αυτό έχουμε συναντήσει σε πόλεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας να υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία ακούτε και που δεν είναι ευχάριστα. Εκατομμύρια κόσμος, αφού οι πόλεις εκεί είναι γεμάτες κόσμο. Η Σανγχάη, το Γκουατζού είναι πόλεις οι οποίες έχουν 20, 30, 50 εκατομμύρια μεταπροάστια, φιλοξενούν όλο αυτόν τον κόσμο και καταλαβαίνετε ότι ένα κλείσιμο, ένα lockdown φέρνει πολλαπλά προβλήματα, αφού και η σύντηση δεν είναι πάντοτε εύκολη. Ο κόσμος δεν μπορεί να βγει, παραγγέλνει, τα delivery δεν μπορούν να έρθουν στην ώρα τους, δεν υπάρχει επάρκεια αγαθών αφού υπάρχουν περιορισμοί στην μεταφορά αγαθών στο να μπουν στις πόλεις οι οποίες είναι κλειστές και εκτός, και φυσικά ότι όποιος έχει μολυνθεί από τον ιό θεωρείται λίγο σαν παράτερος στην κοινωνία, οπότε θα πρέπει να πάει στις ειδικές δομές. Όλες αυτές οι εικόνες που πιστεύαμε ότι στον 21ο αιώνα δεν θα υπάρχουν, υπάρχουν, είναι ανάμεσά μας, τις έχουμε ζήσει όλοι λίγο πολύ, μαζί με τις εικόνες στην Ευρώπη, του πολέμου, στην Ουκρανία και ό,τι αυτό συνεπάγεται, αφού ένας πόλεμος μόνο δυστυχία μπορεί να φέρει, προσφυγιά, πείνα και μόνο κακό. Και τον αντίκτυπο αυτών των ονδυνηρών καταστάσεων ενός πολέμου το ζούμε όλοι με την ακρίβεια. Ακόμα και εδώ στη μακρινή για πολλούς Σιγκαπούρη τα πράγματα έχουν ανέβει κατά πολύ από τη μια μέρα στην άλλη, όπως έχουν ακριβήνει σε όλο τον κόσμο με την ενεργειακή κρίση. Θα μου πείτε τι λόγο έχετε εσείς να μας τα θυμίζετε όλα αυτά και να μας θυμίζετε το πόσο δύσκολα περνάμε. Διότι όλο αυτό έχει ένα αντίκτυπο σε όλους μας και το ερώτημα είναι, αυτός είναι ο κόσμος που θέλουμε, που έχουμε επιλέξει να ζούμε? Ελπίζω πως όχι. Τα τελευταία χρόνια
Εδώ στις Ιεραποστολικές Μητροπόλεις αντιμετωπίζουμε πρόβλημα όχι μόνο οικονομικό, αλλά πρόβλημα και σε ανθρώπους, αλλά και σε αγαθά τα οποία χρειαζόμαστε, τα οποία θεωρούνται αυτονόητα και απαραίτητα για την Εκκλησία μας, όπως καρβουνάκια, λιβανάκια, κεριά, που εδώ πέρα εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε να τα αγοράσουμε, ή νάμα για τη Θεία Ευχαριστία και που παρακαλούμε τον κόσμο να μας δώσει. Τελευταία χρόνια υπάρχει δυσκολία στο να βρεθούν άνθρωποι να βοηθήσουν και οικονομικά τις φιλανθρωπικές μας προσπάθειες, αλλά όμως και να βρούμε και τα απολύτως απαραίτητα, τα αυτονόητα που υπάρχουν σε όλες τις οργανωμένες μεγάλες ενορίες, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Αμερική, είτε στην Αυστραλία. Λέγαμε ότι ίσως ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει μόνο για φτώχεια, για δυστυχία, πράγματα καθημερινά για μας και αυτά που συναντάμε και αυτά που ακούμε. Διότι το τηλέφωνο μου, για παράδειγμα, δεν θα χτυπήσει σχεδόν ποτέ για καλό. Δεν θα με πάρει κανένας να μου πει έναν καλό λόγο. Αντίθετα, θα με πάρει να μου πει: «Δεσπότη μου, έχουμε το τάδε πρόβλημα, έχουμε το άδε πρόβλημα, υπάρχει κρίση εκεί, ο άλλος αρρώστησε, ο τάδε είναι στο νοσοκομείο» και γενικά. Μόνο για δυστυχία ακούς σχεδόν όλο το 24ωρο. Όμως με τα προβλήματα της πανδημίας και του πολέμου συνειδητοποιούμε ότι τελικά έχουμε μάθει να μην κοιτάμε τι γίνεται στη διπλανή πόρτα και να κοιτάμε περισσότερο και μόνο ίσως τι γίνεται στη δική μας πόρτα. Θα μου πεις, θα σκοθώ και θα φύγω εγώ από την Ελλάδα, από κάποιο άλλο μέρος, να πάω στην Κίνα να δώσω φαγητό επειδή δεν υπάρχει φαγητό? Όχι, δεν είναι εφικτό αυτό και δεν γίνεται. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, που βρίσκονται σε δεινή θέση. Όμως μπορούμε να ξεκινήσουμε από κάτι πάρα πολύ απλό. Να ξεκινήσουμε κάνοντας προσευχή για όλους αυτούς τους ανθρώπους στο Θεό, ώστε να βρεθεί μια λύση. Και αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει και έμπρακτα, να το κάνει και αυτό. Οι εικόνες που ακολουθούν είναι από τα δίκτυα της τηλεόρασης που δείξαν εικόνες από τη Σανχάη και από άλλα μέρη, από ανθρώπους οι οποίοι νόσησαν και βρέθηκαν σε ειδικές κατασκηνώσεις, σε ειδικά κάμπους, στρατόπεδα, όπου οι συνθήκες δεν είναι καλύτερες, αλλά και από ανθρώπους που στο σύγχρονο 21ο αιώνα, εκεί που υπήρχε αυθονία φαγητού, βγαίνουν στις πόρτες, στα παράθυρα, στα μπαλκόνια και φωνάζουν, διότι ακόμα και το συσίτιο που έρχεται μια φορά την εβδομάδα, μια φορά τις δύο εβδομάδες με το ελάχιστο φαγητό που μοιράζεται από την αστυνομία και το στρατό, δεν είναι πάντοτε το καλύτερο, γιατί όταν ετοιμάζεις εκατομμύρια σακούλες καταλαβαίνετε ότι κάποια από τα λαχανικά, τα φρούτα ή το φαγητό έχουν χαλάσει μέχρι να φτάσουν στην πόρτα κάποιου που έχει ανάγκη και δεν μπορεί να βγει να πάει να αγοράσει φαγητό αφού τα σούπερ μάρκετ έχουν αδειάσει. Εικόνες που θα πρέπει όλους μας να μας κάνουν όχι απλά να δακρύζουμε, αλλά να θυμώνουμε και να θέλουμε με την προσευχή μας, με τη θέλησή μας να τις αλλάξουμε. Γιατί αξίζουμε και πρέπει να θέλουμε ένα διαφορετικό κόσμο για όλους μας. Έναν κόσμο που να έχει αγάπη. Όλα αυτά μπορούμε να τα βάλουμε σαν τροφή, σαν αφορμή για σκέψη όλες αυτές τις Άγιες ημέρες που έρχονται. Που θα περάσουμε και θα ζήσουμε και πάλι τα Άγια Πάθη και θα θέλουμε όλοι μαζί να γιορτάσουμε την Ανάσταση αγαπητικά, όμορφα, οικογενειακά, με υγεία και με τη θαλπορή ενός καλού φαγητού. Many people have been unable to leave their homes to buy food since late March. 你都不晓得这个状态到底维持到啥个程度。 Ας σκεφτούμε ότι την ίδια στιγμή που εμείς θα γιορτάζουμε, κάποιοι άλλοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα. Και η προσευχή μας, η σκέψη μας, είπα, για όποιον μπορεί και θέλει να βοηθήσει έμπρακτα, μπορεί να βοηθήσει και θα πιάσει τόπο. Γιατί το χαμόγελο του άλλου μπορεί να είναι και δικό μας χαμόγελο. Να είστε όλοι καλά. Καλή μεγάλη Αγία Εβδομάδα. If love gets you high while I'm drowning in the city lights, drowning like the stars in the sea.
sky. My heart.